Παρακαλώ τον κύριο Φορτσάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα μείνω από τη θέση μου. Εγώ έχω να κάνω μερικές ερωτήσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μιλιώνη για την παρουσία του και για την ωραία εισήγηση. Και θα ήθελα να. Πιο δυνατά, θέλετε, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα ήθελα να του υποβάλω 4 ερωτήματα, αν έχει την καλοσύνη να δώσει μερικές διευκρινήσεις. Είπατε, κύριε Μιλιώνη, στην ετήσια έκθεσή του για το 17ο του Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δημιουργεί προσδοκίες που δεν μπορούν να πραγματοθούν και να δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει. Όπως επισημαίνεται, ο συνολικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και είναι 140 δις ετησίως, δεν αντιστοιχεί παρά στο 1% περίπου του καθάριστου εθνικού εισοδήματος ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επεσήμανε και προηγουμένως ο εκπρόσωπος της πλειοψηφίας. Για το λόγο αυτό, κατά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, διαβάζω από την έκθεση, σελίδα 4 της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ρεαλιστικούς στόχους σχετικά με το τι μπορεί να επιτύχει με τους πόρους που εισπράττει εν ώψη του νέου επταετούς κύκλου του προϋπολογισμού της. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μάλιστα, συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάλι διαβάζω, όταν υποβάλλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που συνεπάγονται τη γέννηση σημαντικών ενδεχόμενων υποχρεώσεων ή την αύξηση των υφισταμένων, να τη συνοδεύει από επισκόπηση της συνολικής αξίας των υποχρεώσεων που οφείλει να καλύψει ο προϋπολογισμός, μαζί με ανάλυση σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και του πιθανού αντίκτυπού τους στον προϋπολογισμό. Είναι η σελίδα 18 της έκθεσης. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η δυσανάλογη με τον προϋπολογισμό της ανάληψη υποχρεώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι όπως αναφέρεται στην έκθεση στη σελίδα 21, η Επιτροπή υλοποιεί μεγάλο μέρος των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου από την αρχή του Οκτωβρίου, οπότε δημοσιεύτηκε η έκθεση. Μέχρι σήμερα που συζητάμε, έχει υποβάλει η Επιτροπή κάποια τέτοια ανάλυση κόστους των προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου της? Δεύτερο ερώτημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέχισε να μειώνεται. Συγκεκριμένα, το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές του 2017 ήταν 2,4%, σημειώνοντας μείωση από το 3,1% του 2016 και το αντίστοιχο 3,8% του 2015. Είναι η σελίδα 5 της έκθεσης. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, στη σελίδα 14, διαβάζω, οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν αρκετές για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση σημαντικού μέρους των σφαλμάτων, παραδείγματος χάρη στις ενισχύσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Εάν οι εθνικές αρχές, γράφει η έκθεση, είχαν χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2% για ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη σας, οι εθνικές αρχές κάποιων κρατών μελών δεν αξιοποιούν επαρκώς τις πολύτιμες πληροφορίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων στην εκτέλεση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι θέμα έλλειψης οργάνωσης? Και ειδικότερα η Ελλάδα κατά κανόνα αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αποφυγή σφαλμάτων? Ερώτημα τρίτο. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2017 αφορά κυρίως δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν υπό το τρέχον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το 2014-2020, αλλά και ορισμένες δαπάνες προηγούμενων ετών. Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι συνήθως είναι αρκετά τα χρόνια που μεσολαβούν από τη λήψη μιας πολιτικής απόφασης μέχρι την τελική διάθεση των κεφαλαίων. Ο συνδυασμός υψηλών αναλήψεων υποχρεώσεων και χαμηλών πληρωμών εκτείναξε τις εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων σε νέα πρωτοφανή επίπεδα ύψους 267,3 δις ευρώ. Είναι η σελίδα 16 της έκθεσης. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σημαντική καθυστέρηση στη διάθεση των κεφαλαίων για τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνακόλουθη σόρευση καθυστερημένων πληρωμών? Πόσο πιθανό κρίνεται τον κίνδυνο οι διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών να μην επαρκέσουν για την ικανοποίηση όλων των ετήσιων πληρωμών που αναμένεται να αυξηθούν προς τα τέλη τρέχοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Έχει επιταχυνθεί η διαδικασία καταβολής των κεφαλαίων στα κράτη-μέλη σε σχέση με το παρελθόν? Τι απαιτείται για να υπάρξει μείωση του χρονικού διαστήματος
μεταξύ της λήψης της πολιτικής απόφασης και της διάθεσης των χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελειώνω με ένα τέταρτο σύντομο ερώτημα. Στο πλαίσιο του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 17, ανάμεσα σε 703 πράξεις που ελέγχθηκαν, 13 ήταν οι περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης που εντοπίστηκαν, έναντι 11 το 2016. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν την τεχνητή δημιουργία των αναγκαίων συνθήκων για την ίσπραξη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δήλωση δαπανών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και παρατυπίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Είναι η σελίδα 15 της έκθεσης. Οι περιπτώσεις αυτές πιθανολογούμενης απάτης κοινοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ΟΛΑΦ, την Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλλον κοινοποιούνται, δεν είναι ερώτημα αυτό, είναι διαπίστωση. Υπάρχει, έρχεται τώρα το ερώτημα, υπάρχει κάποιος μηχανισμός ελέγχου των παρατυπιών ώστε οι περιπτώσεις απάτης να μειωθούν και άλλο ή αν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν? Και ακόμη, έχετε κάποια εικόνα από τις 11 περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποίησατε πέρσι το 16 στην ΟΛΑΦ? Πόσες τελικά διερευνήθηκαν από αυτή και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Σας ευχαριστώ πολύ.